Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι και σήμερα η εκπομπή παρεμβάσεις. Καλή εβδομάδα. Είμαστε στα, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, εντός της μύδιας αυτού του νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο έχει χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είχε τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας και κυρίως στο Δήμο Δράμας τα ακραία καιρικά φαινόμενα που όλοι περιμέναμε. Η θερμοκρασία είναι μεν χαμηλή, αλλά δεν έχουμε τις πολικές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα με τους θυελώδεις ανέμους κλπ. Δεν υπήρξαν και προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, αλλά και στον Δήμο της Δράμας. Αυτό είναι το κύριο θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Φυσικά τρέχουν και τα του κορονοϊού, το αν θα έχουμε σενάριο για διπλή μάσκα, το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στη βδομάδα για τα σούπερ μάρκετ και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά όμως κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών θα τα δούμε, αν θα εφαρμοστούν τελικά. Να υπογραμμίσουμε και ένα ακόμη σημαντικό θέμα, ότι ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει επανάπαυση. Να χαιρετήσουμε τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Χρυσόδουλο Μαμσάκο. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε? Καλησπέρα, κύριε Φυλακτέ. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Τελικά, ακούσαμε πάρα πολλά για αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στην Δράμα και στο Δήμο Δράμας ευρύτερα. Ναι, τα προβλήματα, κύριε Φυλακτέ, δεν ήταν πάρα πολλά. Αλλά μέσα σε αυτά τα προβλήματα εργάστηκαν και δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να έχουμε αυτή την κατάσταση. Από την Παρασκευή, λοιπόν, οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας μαζί με όλους τους συνεργάτες μου ήταν στους δρόμους, έτσι ώστε προληπτικά να καθαρίσουμε τους δρόμους και στην συνέχεια, ανάλογα με την κατάσταση του καιρού, να προχωρήσουμε. Θέλω λοιπόν από την εκπομπή σας να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους υπαλλήλους και σε όλους τους συνεργάτες μου που ασχολήθηκαν αυτές τις δύο μέρες με ακραίες καιρικές καταστάσεις, γιατί το μείον 8, μείον 10 βαθμούς που είχαμε σε ορισμένα χωριά μας και έχουμε και απομακρυσμένα χωριά, με τον παγετό που δημιουργήθηκε, με το χιόνι το οποίο έχει πέσει, δεν ήταν εύκολο. Είχαμε λοιπόν επιποδώσει όλα τα μηχανήματά μας στους δρόμους, είχαμε μία πάρα πολύ συντονισμένη κίνηση ανάμεταξύ μας και ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα. Προβλήματα σοβαρά δεν αντιμετωπίστηκαν, ό,τι όμως βγήκαν στην πορεία, τα λύσαμε. Και να τονίσουμε φυσικά ότι εχθές το βράδυ, κύριε Δήμαρχε, ήταν πεντακάθαροι και οι δρόμοι, ενώ είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι έγινε καλή δουλειά, καταρχάς. Από τις 6 το πρωί, κύριε Φυλακτέ, και κυριολεκτό, μέχρι τις 2-3 η ώρα το βράδυ, τα συνεργεία μας ήταν στους δρόμους. Είχαμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον Αντιπεριφερεία και γενικά με την Περιφέρεια. Θεωρώ το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων. Αλλά πάνω απ' όλα δικαίωσε όλους τους συνανθρώπους μας που δεν είχαν πρόβλημα και στη μετακίνησή τους και δεν είχαμε ακραίες καταστάσεις, έτσι ώστε σήμερα να μιλάμε για άλλα θέματα τα οποία θα προκύπτανε. Και να πούμε ότι είχαμε και μέσα στη βδομάδα ένα κύμα κακοκαιρίας, να μην το ξεχνάμε κιόλας. Πολύ θυελώδεις ανέμους, έντονα καιρικά φαινόμενα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά. Και εκεί λοιπόν η υπηρεσία μας Πρασίνου, ο αντιδήμαρχος μας. Πέσανε και δέντρα εκεί. Πέσανε και δέντρα. Είμαστε παρόν σε όλες τις καταστάσεις και δώσαμε λύσεις. Γενικά θέλω να πω ότι προσέχουμε την καθημερινότητα. Πάντα, κύριε Φυλακτέ, το λέω συνέχεια στις εκπομπές σας, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά ειλικρινά, είμαι πάρα πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουν και οι υπάλληλοι αλλά και οι συνεργάτες μου είναι συγκινητικοί. Μάλιστα. Προκύπτουν και αυτά, κυρίες και κύριοι, και τα ιδιαίτερα προβλήματα και τα ιδιαίτερα ζητήματα. Έχουμε φυσικά και θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, κύριε Δήμαρχε. Καταρχάς, τι γίνεται με το έργο του ΒΑΑ, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης? Προχωράει, υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις της Μίζωνος Αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη του έργου, επέριψε ευθύνες και στη ΔΕΙΑΔ. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
το έργο προχωράει κανονικά. Οι καταστάσεις, ξέρετε, ο καιρός δεν είναι ο κατάλληλος. Παρά όλα αυτά, τα συνεργεία του αναδόχου είναι στο έργο. Το έργο, όπως βλέπετε, μέρα με τη μέρα ολοκληρώνεται. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θεωρητικά και πρακτικά, στην κυριολεξία, αυτό το έργο έχει πορεία υλοποίησης το 2022. Θεωρώ όμως ότι μετά το τέλος της παρέμβασης θα είναι μια ουσιαστική παρέμβαση που θα αλλάζει όλο το κέντρο της δράμας. Μην ανησυχούν λοιπόν οι αντιπολιτεύσεις. Δόθηκε ένας χρόνος παράταση παρόλα αυτά για να περάσουν κάποιοι σωλήνες και λοιπά σε ένα δημοτικό συμβούλιο, γι' αυτό σας το λέμε. Κοιτάξτε, σχεδόν η διαδικασία της ΔΕΙΑΔΕ έχει τελειώσει. Το ίδιο σε πολύ καλό βαθμό είναι και η ΔΕΔΙΕ. Ο ΔΕΟ εργολάβος του κυρίου έργου δουλεύει καθημερινά με τα συνεργεία του. Σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που αλλάζει μια κυριολεκτικά περιοχή και τα ωφέλη όλης αυτής της περιοχής θα τα δουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πρώτα απ' όλα και οι επαγγελματίες αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Θεωρώ λοιπόν θα είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα αλλάξει τον ρου όλης εκείνης της περιοχής. Το 22 που βάλατε ως χρονοδιάγραμμα, κύριε Δήμαρχε, πάει και προς τα πίσω, θα λέγαμε, την όλη διαδικασία μετά την παράταση, όχι, δηλαδή όχι, πάμε όχι, για 23. Όχι, κύριε Φυλακτέ. Θεωρώ, αν δεν έχουμε ακραίες καιρικές καταστάσεις, καταλαβαίνετε τώρα, αν έχουμε χιόνια και τα λοιπά σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα υπάρχουν καθυστερήσεις. Με τον καιρό όμως που βλέπουμε και τις συνθήκες που επικρατούν, δεν υπάρχει περίπτωση, κανονικά το έργο προχωράει και θα είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμά μας. Να τονίσουμε επίσης ότι είχαμε μια σημαντική επίσκεψη ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο κύριος Στεφανής, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, παλιός αρχηγός και του ΓΕΣ, για όσους τον θυμούνται, υπήρξαν κάποια, μπορώ να το πω έτσι, υπήρξε κάποια ενόχληση στον κύριο Στεφανή σχετικά και με τα στρατόπεδα, με κάποιες διαδικασίες, γιατί έχουμε αρκετά θέματα με το στρατό στον Δήμο της Δράμας. Κύριε Φυλακτέ, καθαρά ήταν μια ιδιωτική επίσκεψη μετά από πρόταση που έγινε από τον κύριο Θεοδωρίδη. Και επειδή γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι στη Δράμα την πολύ καλή σχέση που έχει ο κύριος Θεοδωρίδης γενικά με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αλλά και γενικά με όλη την κυβέρνηση, ήρθε να δει την εξέλιξη των έργων του συγκεκριμένου ιδιώτη επενδυτή στην πόλη της Δράμας. Και συγχρόνως ειδοποιήθηκα από τον κύριο Θεοδωρίδη να ξεναγήσω τον κύριο Στεφανή σε 2-3 ακόμη παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε Δήμος της Δράμας μαζί με τον κύριο Θεοδωρίδη, πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για την πόλη μας. Άρα ήταν μια καθαρά ιδιωτική επίσκεψη του Υπουργού, δεν ήταν επίσημη σαν Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, για να μπορέσουμε να δείξουμε τι ετοιμάζουμε στη Δράμα και πώς αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα μέσα σε 1-2 χρόνια αλλάζει παντελώς. Θα έχουμε δηλαδή μια συνολική αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Τα 2 χρόνια είναι μικρό χρονικό διάστημα και όλα θα τα δούμε δηλαδή πολύ σύντομα όλα αυτά. Θεωρώ η οικία λοιπόν, Καλή Ώρα, όπως την γνωρίζουμε δίπλα στο νησάκι, γίνεται ένα μουσείο φωτογραφικών μηχανών. Που ουσιαστικά οι παρεμβάσεις του ιδιώτη θα είναι έτοιμες περίπου στον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2021 και όλο το κτίριο, γενικά όλη εκείνη η περιοχή, θα είναι τελειωμένη μέσα στο 2022. Αυτό όμως τι θα μας δώσει τη δυνατότητα? Της μεγάλης επισκεψιμότητας από όλο τον κόσμο. Γιατί όταν στη Δράμα θα υπάρχει η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή φωτογραφικών μηχανών, όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο, καταλαβαίνετε τι υπεραξία δίνει αυτό το γεγονός και αυτή η κίνηση σε ολόκληρη την πόλη. Όταν μετά το ίδρυμα, το οποίο είναι ο κύριος χρηματοδότης, ο κύριος Θεοδωρίδης, όλα τα εκθέματα του Ιδρύματος έρχονται στην συνέχεια στην Δράμα, καταλαβαίνετε τι μεγάλη υπεραξία θα δώσει όλη αυτή η προσπάθεια του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είμαστε λοιπόν σε πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους του κυρίου Θεοδωρίδη, υπηρεσίες, Δήμος και τεχνικές υπηρεσίες του κυρίου Θεοδωρίδη και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνουν σημαντικά πράγματα στην Δράμα. Εταιρεία Κύκλοψ, αν θυμάμαι καλά. Η εταιρεία Κύκλοψ. Και έγινε και το σπίτι του Παύλου Μελά στην Αθήνα αναπαλαίωση, πρέπει και να πούμε. Ένα εντυπωσιακό πράγμα. Ετοιμάζεται και το Ναυτικό Μουσείο στην Αθήνα, όπου και εκεί είναι μια δωρεά του κυρίου Θεοδωρίδη στην κυβέρνηση περίπου στα 40 εκατομμύρια. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά προσφέρουν
και στην πατρίδα μας, αλλά και εδώ στη Δράμα μας, στη γενέτειρά τους. Υπάρχουν φυσικά ευδιάκριτες, μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, διαχωριστικές γραμμές, κύριε Δήμαρχε, γιατί ένα κομμάτι της κοινωνίας, ένα μεγάλο κομμάτι λέει και μπράβο τους επιχειρηματίες και μπράβο τους επενδυτές, τους δωρητές κλπ. Αλλά λέει ότι δεν πρέπει να υποκαταστήσουν ουσιαστικά και τον Δήμο και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται από το κράτος με την ευρύτερη έννοια. Κύριε Φυλακτέ, φυσικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με δημόσιο χαρακτήρα, τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει η Δημοτική Αρχή. Σε συνεννόηση όμως και με τους δωρητές και με τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν, από κοινού συνεργαζόμαστε, υπηρεσίες δικές τους και υπηρεσίες δικές μας, έτσι ώστε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να βοηθήσουμε την πόλη μας. Δεν είναι ότι έρχεται ο ιδιώτης και κάνει κάτι σε έναν δημόσιο χώρο χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής των υπηρεσιών του Δήμου και από μόνος του αποφασίσει. Υπάρχει μια πολύ καλή και αγαστή συνεργασία και μάλιστα μέσα από αυτή τη συνεργασία έχουμε και απτά αποτελέσματα. Δείτε λίγο παραδείγματος χάρη τον προαύλιο χώρο του Αρένων. Ας μοναδικός χώρος, μια βιοκλιματική μελέτη που είναι πρότυπο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήδη ξεκινήσανε τώρα και τα κουφώματα και ο εξωτερικός χώρος. Άρα έδειξε στην πράξη ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον συγκεκριμένο δωρητή είχε αποτελέσματα και δεν είναι μόνο αυτό. Ξεκινάμε από τη στιγμή που έχουμε το πετυχημένο παράδειγμα και άλλες παρεμβάσεις όπως θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Με το κολυμβητήριο, με το εθνικό στάδιο, με μια καινούργια μελέτη που ετοιμάζουμε και αλλάζει πραγματικά η ιστορία όλη του τη διαμόρφωση του περιφερειακού κορυλόφου του δρόμου. Άρα έχουμε πολλά μπροστά μας που τώρα που τρέχουν οι προσκλήσεις και είμαστε έτοιμοι από μελέτες, θα έχουμε εγκρίσεις σε πολλά έργα τα οποία για να εγκριθούν περιμέναμε να ανοίξουν πρώτα οι προσκλήσεις. Γιατί ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και ο κόσμος ο απλός ότι με τα λεφτά τα οποία έχεις από την τακτική σου επιχορήγηση δεν μπορείς να κάνεις μεγαλόπνοα έργα. Αν λοιπόν δεν ετοιμαστείς, αν δεν οριμάσεις κάποια έργα, αν δεν ετοιμάσεις μελέτες και αν δεν βγει η πρόσκληση για να μπορείς να χρηματοδοτήσεις αυτές τις μελέτες, δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και έρχομαι και αντιπαραθέτω. Δεν ισχύει δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, το ότι ο Δήμος έχει μεγάλο κομπόδεμα, για να το πούμε λαϊκά, και ότι θα μπορούσε από αυτά τα χρήματα να βάλει και να κάνει εθνικό κολυμβητήριο ή οτιδήποτε άλλο. Να ξέρετε ότι κάθε έργο από αυτές τις παρεμβάσεις είναι κάποια εκατομμύρια, κύριε Φυλακτέ. Τα λεφτά τα οποία εισπράττει ουσιαστικά κάθε χρόνο ο Δήμος της Δράμας για έργα και για την πόλη και για τους οικισμούς της Δράμας και για τα 14 χωριά είναι 1.200.000 ευρώ. Όταν λοιπόν ένα έργο σαν τις κερκίδες του Εθνικού είναι 4,5 εκατομμύρια, θέλει για 4 χρόνια χωρίς να κάνεις τίποτα, μόνο τη σάτα. Όταν υπάρχει παρέμβαση στη διαμόρφωση δεν του περιφερειακού. Δεν είναι ούτε το 20% των χρημάτων που έπαιρνε παλιά, άρα, πριν 15 χρόνια ο Δήμος, έτσι. Ναι, γιατί ο Δήμος πριν από 15 χρόνια, όπως λέτε κύριε Φυλακτέ, έπαιρνε 7,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Όταν λοιπόν σήμερα παίρνει 1,200, τι να κάνει. Περιμένεις λοιπόν τις προσκλήσεις, ετοιμάζεις και οριμάζεις τα έργα και προχωράς. Τα τρία έργα τα οποία θα αναφερθούμε τώρα και στο ξεκινάμε, εθνικό, βλέπουμε εδώ τώρα, βλέπουμε κάποιες μακέτες, πρέπει να πω φυσικά. Είναι ένα ιδανικό γήπεδο ή καλύτερα κερκίδες γήπεδου. Είναι η μελέτη, από όσο γνωρίζω κύριε Δήμαρχε, του νέου δημοτικού σταδίου. Ακριβώς. Έτσι, κύριε Φυλακτέ. Όπου αυτή η μελέτη είναι πλέον έτοιμη και όριμη. Μέχρι 31 Τρίτου, μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, κατεβάζουμε τη χρηματοδότηση αυτού του έργου και θεωρώ ότι μέσα στο 2021 θα έχουμε έγκριση για να ξεκινήσει αυτό το έργο και να οριστικοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό το έργο λοιπόν είναι πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν να έλεγε ο Δήμος ότι από δικά του χρήματα μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Μιλάμε τώρα για μια σαρωτική, φυσικά θα το χαρακτηρίζει έτσι, ανακαίνιση του γηπέδου. Εδώ δεν μιλάμε για μια δουλειά που φτιασιδώνει λίγο τον χώρο, εδώ μιλάμε για κάτι εδώ εντυπωσιακό. Εδώ όπως βλέπουμε τώρα στην οθόνη είναι η οριστικοποιημένη πλέον μελέτη για την ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος κολυμβητηρίου. Μια, όπως βλέπετε, μελέτη η οποία δίνει πλέον άλλη
όψη και άλλη χρησιμότητα, χρηστικότητα στο κολυμβητήριο που περάσαμε τόσα και ακούστηκαν τόσα. Τώρα, λοιπόν, αυτό είναι το εθνικό. Έτσι κάπως θα είναι οι κερκίδες, αν τελικά εγκριθεί η μελέτη από το Τρίτσις. Και αυτό είναι πάλι το εθνικό από την άλλη μεριά, από έξω, λογικά. Ακριβώς όπως βλέπετε αυτές οι μελέτες, έτσι θα δημοπρατηθούν μόλις έχουμε την έγκριση. Και πιστεύω ότι επειδή είναι μια έτοιμη, όριμη και πολύ σοβαρή μελέτη, θα τύχει και της χρηματοδότησης. Γιατί μέσα από την αστική ανάπλαση, μέσα από την αστική αναζωογόνηση του Τρίτσις, υπάρχουν στον κάθε Δήμο το δικαίωμα να κατεβάσει 2 μελέτες μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι μέσα από αυτή την πρόσκληση να κατεβάσουμε όλες αυτές τις μελέτες. Τις δουλέψανε με πάρα πολύ κόπο και οι μελετητές των συγκεκριμένων δωρητών αλλά και οι τεχνικές μας υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πάντα προς όφελος των συμπολιτών. Πάντως αυτό είναι το κολυμβητήριο. Όταν θα ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, αυτό ήδη το... είναι πραγματικά απίστευτο. Βιοκλιματικό κτίριο, κύριε Φυλακτέ, κρεμίζονται ουσιαστικά όλες οι κερκίδες και όλο το κυκλίδωμα που υπάρχει από πάνω και γίνονται καινούργια πλέον γραφεία, όπως τα βλέπετε, βιοκλιματικά, και το κολυμβητήριο όπως είναι κρατάμε μόνο τις πισίνες και γίνεται αυτό το κέλυφος. Αυτό το έχουμε συνεννοηθεί με τους τεχνικούς της ΡΕΙΚΑΠ, οι υπηρεσίες μας. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει από κοινού και από τον Δήμο και από την υπηρεσία της ΡΕΙΚΑΠ, έτσι ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα το ένα γήπεδο μπαίνει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το ακριβώς, πρώην Φιλόδημος. Ακριβώς. Το άλλο είναι μια συγχρηματοδότηση ουσιαστικά του Δήμου και του ιδιώτη. Ακριβώς. Και μάλιστα πολύ σύντομα στην οικονομική υπηρεσία θα φέρουμε και την δωρεά τη συγκεκριμένη που κάνει ο ιδιώτης για να μπορέσει στην συνέχεια να προχωρήσει όλο το έργο και να ξεκινήσουν οι εργασίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ λοιπόν για το κολυμβητήριο ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά τον Απρίλιο ή περίπου στις αρχές Μαΐου. Μάλιστα, εδώ μας λέτε τώρα κάτι εντυπωσιακό. Πρέπει να πούμε ότι ξεκινάνε το 2021. Φυσικά, δηλαδή αυτό θα αρχίσει να εξελίσσεται το 2021. Το κολυμβητήριο, κύριε Φυλακτέ, θα ξεκινήσει να εξελίσσεται στο 2021. Αν έχουμε την έγκριση λοιπόν και των κερκίδων του Εθνικού, όσο πιο σύντομα την έχουμε, τόσο πιο γρήγορα είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε και τεύχη δημοπράτησης για να βγάλουμε σε δημοπρασία και το Εθνικό Στάδιο. Μάλιστα, για πέστε μου τώρα για κάτι ακόμη. Το κολυμβητήριο, με ποια διαδικασία ουσιαστικά υπάρχει δυνατότητα, η νομική δυνατότητα να γίνουν κάποιες εργασίες από ιδιώτη? Γίνεται με ουσιαστικά παραχώρηση του χώρου? Πώς θα γίνει ακριβώς? Ακριβώς την τακτική που ακολουθήσαμε, κύριε Φυλακτέ, με τον προάβλιο χώρο του Αρένων. Εκεί δεν ήταν ο προάβλιος χώρος υπεύθυνος ο Δήμος. Με σύμπραξη λοιπόν, με δωρεά που περάσαμε μέσα από τα όργανα της διοίκησης, προχώρησε και οριστικοποιήθηκε το έργο. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Να τονίσουμε επίσης ότι... Γι' αυτό σας λέω, έχουμε πετυχημένη πλέον διαδικασία. Είδαμε πόσο γρήγορα ξεκινά και τρέχει ένα έργο όταν είναι με διαδικασίες ιδιώτη και πόσο χρονοβόρο είναι μια διαδικασία όταν γίνεται μέσω του δημόσιου γενικά. Σας έχει απελπίσει πάντως αυτή η χρονοβόρα διαδικασία, όπου η μελέτη για να πάει από γραφείο σε γραφείο και να οριμάσει και να γίνει τεύχη δημοπράτησης και να υπάρξει δημοπρασία και να μπει εργολάβος, περνάνε τα χρόνια και οι καιροί. Παράδειγμα, κύριε Φυλακτέ, γιατί δεν λέω τίποτα χωρίς να αναφέρω και ένα παράδειγμα. Βιολογικός καθαρισμός στις χωριστές. Ξεκίνησε ουσιαστικά το 9-10, τότε που ξεκινήσαμε τις διαδικασίες όταν ήμουν και αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΔ, και οριστικοποιήθηκε το έργο το 2020 προς 2021, μετά από 10 χρόνια. Είδατε λίγο τι κάνει η γραφειοκρατία του Δημοσίου. Σας αναφέρω δεύτερο παράδειγμα, το ΒΑΑΔ. Το 2015 το ξεκινήσαμε. Είναι 2021 και τώρα ξεκίνησε το έργο στην υλοποίησή του. Άρα τα δημόσια έργα με την γραφειοκρατία που έχουν, κύριε Φυλακτέ, είναι πολύ δύσκολα και χρονοβόρα. Όταν λοιπόν βρεθεί ο τρόπος συνεργασίας ιδιωτών, δωρητών και δήμου, τότε με τις ιδιωτικές διαδικασίες είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο σύντομο το έργο. Περιμένουμε και τον 44-12, είναι ο νόμος που διέπει τα τεχνικά έργα και τις μελέτες.
να απλοποιηθούν όλες αυτές οι χρονοβόρες καταστάσεις για να μπορέσει επιτέλους ή οποιαδήποτε αρχή, δεν μιλάω για τη δική μας, να μπορεί να επιτελέσει γρήγορο έργο που θα είναι απτό και ορατό στους πολίτες σε σύντομους χρόνους. Πότε κατατίθεται η μελέτη για το εθνικό, το δημοτικό στάδιο Αλέκος Φρούσιος? Πότε κατατίθεται η μελέτη για τις κερκίδες, κύριε Δήμαρχε, στο πρόγραμμα Κρήτης? Κύριε Φιλάτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένα δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο έργο. Του Κορυλόφου. Εδώ, του Κορυλόφου. Είναι η διαμόρφωση περιφερειακού Κορυλόφου. Μικραίνει ο δρόμος, γίνονται 4 κουλουάρ, θα δίνεται η ευκαιρία για τζόκιν μέσα από ένα δάπεδο το οποίο θα είναι τάπητας. Θα υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να περπατάνε χωρίς να κάνουν άθληση, θα υπάρξει αναμόρφωση όλου του χώρου. Και εκεί λοιπόν η μελέτη είναι έτοιμη. Και εκεί είναι μια μελέτη περίπου στα 5 εκατομμύρια. Άρα μέχρι 31 Τρίτου το αργότερο θα κοιτάξουμε πιο σύντομα να καταθέσουμε αυτές τις δύο μελέτες. Οι δύο μελέτες που περίπου κοστολογούνται στα 10 εκατομμύρια και είναι 100% χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το αργότερο μέχρι 31 Τρίτου θα κατατεθούν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για να τύχουν τη χρηματοδότηση. Στον ίδιο κωδικό ουσιαστικά θα μπουν και αυτές οι παρεμβάσεις από τον Κορύλογο και του Εθνικού, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτές. Σήμερα αναδεικνύουμε ένα κομμάτι από τις 10, 11, 12 προσκλήσεις που έχει το Αντώνης Τρίτσης. Στην συνέχεια θα δείτε ότι στα χρονικά διαστήματα που ορίζουν οι προσκλήσεις θα φέρουμε και θα ανακοινώσουμε και άλλα έργα τα οποία ήδη είναι έτοιμα προς χρηματοδότηση. Άρα πρώτο βήμα είναι η μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε για το δημοτικό στάδιο και κατατίθεται στο πρόεδρο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Θεωρείται από όσο καταλαβαίνω δεδομένη και τη χρηματοδότηση του έργου. Άρα αυτό που είδαμε σαν μακέτα θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Κύριε Φυλακτέ, σας είπα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα εμείς σαν Δήμος ποιο είναι? Να ετοιμάσουμε, να οριμάσουμε την μελέτη, να δώσουμε μια μελέτη εμπεριστατωμένη που έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να δοθεί στην συνέχεια στο Υπουργείο Εσωτερικών που θα κρίνει όλες αυτές τις προτάσεις την οριμότητα των έργων. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οι τεχνικές μας υπηρεσίες συγχρόνως με τους τεχνικούς και του κυρίου Αποστολίδη και του κυρίου Θοδωρίδη και πιστεύω ότι αυτές οι μελέτες από τη στιγμή που έχουν εμπεριστατωμένες πλέον τεχνικές προδιαγραφές θα τύχουν και τη χρηματοδότηση. Γνωρίζετε φυσικά ότι υπήρξαν ειδικά για το θέμα του κολυμβητηρίου λόγω του ότι υπήρξαν και πάρα πολλά σενάρια και πάρα πολλά θα τα χαρακτήριζε έτσι εναλλακτικά σενάρια τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας, όχι κάπου στην Καλύφητο, όχι πάνω στο δρόμο Δράμας Καβάλας, ότι θα γίνει κολυμβητήριο, όχι από τη μία, από τον έναν επιχειρηματία, όχι από τον άλλον. Υπήρξε γενικά ένα κλίμα δυσπιστίας, θα έλεγα, πάνε, κύριε Δήμαρχε. Ένα μεγάλο έργο, κύριε Φυλακτέ, το οποίο θέλει αρκετά χρήματα, φυσικά περνάει και από πολλά κύματα. Θα περάσει και από τις ζυμώσεις τέτοιων θεμάτων που πριν από λίγο αναφέρεται. Και όπως είπαμε, όταν δεν έχεις εύκολα την ευκαιρία να χρηματοδοτήσεις ένα έργο στο 100% από τους πόρους του Δήμου, ψάχνεις εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις. Φυσικά υπήρχε στα Σκάρια, έχει ετοιμαστεί και μελέτη, όπως είπατε, για την περιοχή της Καλυφίτου. Σήμερα υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι, σαν δεύτερη εναλλακτική λύση, σε ένα άλλο χώρο, πάλι σε συνεργασία του ιδιώτη μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που είναι οριστικοποιημένο και έτοιμο να προχωρήσει είναι αυτό που δείξαμε. Η ανακατασκευή του παλιού κολυμβητηρίου όπως δείξαμε στα πλάνα στην εκπομπή σας. Το κόστος αυτού του έργου θα καλυφθεί όλο από τον ιδιώτη, θα καλυφθεί σε συγχρηματοδότηση Δήμου, ιδιώτη, θα ανήκει στο Δήμο, ερωτήματα απλά θέτουμε. Θα ανήκει 100% στον Δήμο και θα είναι μια συγχρηματοδότηση που ένα ποσό από την κατασκευή του θα την αναλάβει ο Δήμος και ένα άλλο ποσό ο ιδιώτης. Μάλιστα. Άρα θα είναι μια σύμπραξη Δήμου και ιδιώτη. Δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα λογικά από την σάτα του Δήμου. Ακριβώς. Έχουμε έναν προϋπολογισμό για το κολυμβητήριο. Θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισμός φτάνει για να υλοποιήσουμε μαζί με την συμμετοχή του ιδιώτη όλο το έργο και θεωρώ ότι, όπως σας είπα, πολύ σύντομα θα τελειώσει. Μάλιστα.
Συζητάμε φυσικά με τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Χρυσόδουλο Μαμψάκο. Είναι ευχάριστα πράγματα αυτά, κύριε Δήμαρχε. Εξαγγέλλεται κάτι ουσιαστικά το οποίο βλέπετε ότι θα έχει στάδιο ολοκλήρωσης. Για το κολυμπητήριο ξεκινάνε πολύ άμεσα, πόσο αναφέρατε, οι εργασίες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα στο δημοτικό στάδιο? Αν και το κολυμπητήριο είναι το κατεπήγον, θα έλεγα, αλλά στο εθνικό στάδιο. Σας είπα, στο εθνικό στάδιο, κύριε Φυλακτέ, το αργότερο μέχρι 31 Τρίτου καταθέτουμε την πρόταση. Από τη στιγμή λοιπόν που κλείσουν οι προθεσμίες των καταθέσεων, στη συνέχεια θα πάμε στη φάση της εξέτασης των φακέλων, των προτάσεων. Θεωρώ λοιπόν, με αυτά που συζητάμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί έχουμε τώρα και αλλαγή καινούργιας διοίκησης, ότι μέσα στο 2021, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα έχουμε και τις εγκρίσεις του προγράμματος, εκτός αν έχουμε και πιο σύντομες ανακοινώσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έπρεπε εμείς όμως να κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δήμος, το έχουμε κάνει. Μετά είναι θέμα καθαρά κινήσεων του επίσημου κράτους, της γραφειοκρατίας, όπως γνωρίζετε εσείς, για να τα προχωρήσουμε. Και αναφέρατε κιόλας ότι και το κολυμπητήριο, ακόμη και να εξελίσσονται κάποιες εργασίες, είναι τέτοια η γραφειοκρατία που θα χρειαζόταν πάλι 2 χρόνια για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Αν ξεκινούσαμε, κύριε Φυλακτέ, να το κάνουμε και το κολυμπητήριο σαν Δήμος, με όλες τις γραφειοκρατίες οι οποίες υπάρχει, μπορεί υπήρχε περίπτωση όχι μόνο 1-2 χρόνια, να ήταν και περισσότερο. Κάντε κάτι, Δήμαρχε. Δηλαδή, το μόνο που σας νοιάζει τελικά, κύριε Δήμαρχε, είναι να αλλάξει ο εκλογικός νόμος στην αυτοδιοίκηση. Όχι, κύριε Φυλακτέ. Κάντε κάτι να αλλάξει αυτός ο νόμος. Όχι, κύριε Φυλακτέ, καθόλου. Το πρώτο που πιέσαμε για να μαθαίνει και ο κόσμος αλήθειες ήταν να αλλάξουν οι διαδικασίες της γραφειοκρατίας που ουσιαστικά αποτελούν τέλματα για όλες τις δημοτικές μας αρχές. Καθόλου ο εκλογικός νόμος δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αποτελεσματικότητα για τα έργα τα οποία, ενώ έχουμε όλη την καλή διάθεση και πρόθεση όλες οι δημοτικές αρχές που διοικούν, η γραφειοκρατία δεν μας άφηνε. Σας έφερα ένα παράδειγμα, 10 χρόνια ένας βιολογικός καθαρισμός. Όταν λοιπόν με τον 44-12 που ισχύει δεν μπορείς να προχωρήσεις έργα, απλές αναθέσεις και έχεις τη διαδικασία, σας είπα, των ενστάσεων, που μέχρι να έχεις απόφαση ένστασης δεν μπορείς να πάρεις από προμηθευτή. Σας έφερα και το παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη φορά που ήρθα. Και ουσιαστικά όλοι οι διαγωνισμοί γίνονται διεθνείς από ένα ποσό και πάνω, έτσι. Σας είπα το παράδειγμα. Ένα χρόνο έχω να βγάλω ανάδοχο για τον ηλεκτροφωτισμό μου. Την απλή τη λάμπα των 2 ευρώ, να μην μπορώ να την πάρω. Και να λέει τώρα ο πολίτης έξω. Τι κάνεις, ρε Δήμαρχε? Μια λάμπα δεν μπορείς να αλλάξεις. Κι όμως με την διαδικασία που προβλέπεται στο δημόσιο, δεν μπορείς να την αλλάξεις αν δεν έχεις τελικό ανάδοχο. Αν δεν τελειώσει η διαδικασία των προσφυγών, δεν μπορείς να έχεις ανάδοχο. Τι κάνεις λοιπόν, κύριε Φυλακτέ? Άρα το πρώτο μέλημά μας και το δικό μου και πολλών συναδέλφων μου ήταν να αλλάξει αυτός ο νόμος. Δεν μπορεί να ξεκινάει ένα έργο και να τελειώσει 5-7 χρόνια. Να περνάει μια ολόκληρη δημοτική θητεία και να μην έχεις προχωρήσει ένα έργο και μετά να κρίνεσαι και να λένε τι έκανε αυτός ο Δήμαρχος, τίποτε. Όταν δεν υπήρχε ο 44-12 και δινόταν η ευχέρεια με άλλες διαδικασίες, η προηγούμενη δημοτική αρχή το έκανε πράξη, έκανε 3-4 έργα μεγάλα, αλλά δεν είχε τη διαδικασία που είχαμε εμείς από το 2015 και μετά. Ακόμη και στις μελέτες είναι πιο σφιχτό. Δεν είχε την ίδια διαδικασία. Σήμερα λοιπόν βγαίνουν οι προσκλήσεις. Αλλάζει και η διαδικασία, γιατί και ο 44-12 τώρα είναι να μπει μέσα προς ψήφιση με τα καινούργια μέτρα. Εκεί λοιπόν δεν θα έχουμε καμιά δικαιολογία να λέμε ότι δεν υπάρχει διαδικασία ή υπάρχει τη διαδικασία που σε στέλνει ένα έργο στα 10 χρόνια. Σε διευκολύνει σε κάποιες κινήσεις και μέσα από αυτές τις κινήσεις τελειώνεις και πιο σύντομα ένα έργο. Μάλιστα, συζητάμε με τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Χρυσόδουλο Μαμψάκο. Κυρίες και κύριοι, είδαμε για κάποια έργα οραματικά, σημαντικά, μεγάλα έργα που αφορούν κυρίως τις αθλητικές υποδομές και όχι μόνο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.